Αν ήμερα το φώτον, δεν θα μπορούσαμε να μην ανοίξουμε βέβαια τη συζήτηση με έναν από τους ανθρώπους που αγαπάμε πάρα πολύ να έχουμε στην παρέα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκπέμπει φως σε κάθε του συζήτηση, γιατί μας φωτίζει σκοτεινές πλευρές της θρησκείας μας, των δογμάτων γενικότερα, που εμείς δεν γνωρίζουμε και γινόμαστε σοφότεροι κάθε φορά που σε ακούμε, Ιωάννη Λίλη. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλή χρονιά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά. Καλό μας μέρη. Να τη διαβάσω. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ την προσοχή σας. Επίκουρος καθηγητής δογματικής συμβολικής θεολογίας Πατριάρχης Ανώτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Και άλλα είχε, τα κόψαμε τα πολλά πολλά. Τι να κάνουμε, δεν χωράνε στο σκρίπ, δεν γίνεται. Ξέρεις εσύ τηλεοπτικά, δεν βοηθούμε τους συναδέλφους μας στα γραφικά. Δεν μπορούμε να βάζουμε όλους τους. Και ορθόδοξος λόγος. Και ορθόδοξος λόγος κάθε Κυριακή. Σωστά, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Βασικά, να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο φιλί στη μαμά σου, την κυρία Κατερίνα, η οποία μας παρακολουθεί, ναι. Μας αγαπά πολύ. Πολλά φιλιά, ναι, ναι. Στείλε και εσύ ένα μεγάλο φιλί. Γεια σας, φιλί, κυρία τα Κατερίνα. Τα χαιρετίσματά μας. Την αγάπη ναι, μας. Ναι, πάντα και με ρωτάει. Να ξέρετε ότι έχετε ένα εξαίρετο γιόκα, ο οποίος τελικά ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ στην Κρήτη. Δεν τον αφήνουμε, ναι. Έχει αγκιστρωθεί εδώ. Δεν θα τον αφήσουμε να πάει πουθενά. Καλύτερα και προτιμότερο θα ήταν να έρθετε εσείς εδώ μαζί του, να σας γνωρίσουμε κιόλα. Έπεσε η πρόσκληση. Ναι, ευχαριστούμε. Η μέρα εξαιρετικά συμβολική, ναι. Από πολλές πτυχές και από όπου και την πιάσεις. Τα φώτα σήμερα, βέβαια. Τα θεοφάνεια. Είναι η αρχαιότερη εορτή μετά το Πάσχα. Ναι, ναι. Έτσι, από όσα δηλαδή κατάφερα και εγώ να μαζέψω σαν πληροφορίες. Και συμβολίζει πάντα τη νίκη του φωτός έναντι του σκοταδισμού και του σκοταδιού. Ναι. Είναι μόνο δηλαδή, το βάπτισμα φώτα, του Ιησού αυτό καθεαυτό, έτσι. Ναι, αυτή η εορτή εορταζόταν πάρα πολλούς τέσσερις αιώνες την ίδια μέρα με τα Χριστούγεννα. Μάλλον τα Χριστούγεννα ήταν η ίδια μέρα με τα φώτα. Πράγματα που δεν ξέρουμε. Και 25 Δεκεμβρίου πήγανε μετά το 350-360 τα Χριστούγεννα. Ήταν η ίδια μέρα. Και πήγαν 25 Δεκεμβρίου για πολλούς λόγους. Υπήρχε μια ειδωλατρική εορτή 25 Δεκεμβρίου. Και για να δείξει η Εκκλησία ότι είμαστε άλλη θρησκεία από εκείνη, από το Θεό Ήλιο που γιόρταζαν. Βάλαν τα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου. Τα Χριστούγεννα δεν γίνανε 25 Δεκεμβρίου. Ο Χριστός γεννήθηκε τον Οκτώβριο. Φαίνεται, μάλλον, φθινόπωρο. Φαίνεται αυτό πολύ καθαρά μέσα από τα Ευαγγέλια ότι ήταν καλός ο καιρό. Η απογραφή δεν είχε γίνει 25 Δεκεμβρίου. Γιατί στη Βηθλέμ πήγαν για την υπογραφή. Αυτό το ξέρουμε από εκεί. Αλλά όταν μετά έρθε το ρωμαϊκό ημερολόγιο και 25 Μαρτίου βάλαμε τον Ευαγγελισμό, 9 μήνες νωρίτερα βάλαμε 25 Δεκεμβρίου. Για πολλούς και πριν το ημερολόγιο αυτό. 6 Ιανουαρίου εορτάζαμε μαζί Χριστούγεννα και φώτα. Τα γιορτάζουν τώρα όσοι ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο, νομίζω. Και, όχι, το παλιό ήρθε πολύ πολύ. Ήρθε τον περασμένο αιώνα, πριν έναν αιώνα περίπου. Το 1923 ήρθε το παλιό ημερολόγιο. Επί Ελευθερίου Βενιζέλου. Ναι, τότε ήρθε. Το παλιό ημερολόγιο είναι κάτι 100 χρόνων. Πριν από το Βυζάντιο, όλους αυτούς τους αιώνες εορτάζαμε μέχρι το 350-360. Περίπου 6 Ιανουαρίου και έχει σημασία ότι λέγονται φώτα και ότι γιορτάζαμε και τα Χριστούγεννα ίδια μέρα, γιατί ο Χριστός είναι μία θεοφάνεια ότι γεννήθηκε. Mm. Δηλαδή ολοκλήρωσε όλη αυτή την πορεία της Παλαιάς Διαθήκης και αυτά ουσιαστικά είναι τα φώτα και τα θεοφάνεια, γιατί η ίδια η γέννηση του Κυρίου είναι η καλύτερη θεοφάνεια, ενώ οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη έβλεπαν το Θεό σε μία νεφέλη, ξέρω εγώ, στις 10 εντολές ο Μωυσής. Ενώ εδώ τον είδαμε 33 χρόνια όπως είμαστε εμείς. Γι' αυτό θεωρείται η καλύτερη θεοφάνεια. Και ονομάστηκαν θεοφάνεια η μέρα αυτή και τα Χριστούγεννα. Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε. Έχει να κάνει με κάποιες βασικές αρχές και των Εβραίων βέβαια, που είχαν και αυτοί δικά τους θεοφάνεια και τα πήραμε εμείς από εκεί. Και τη νέα πραγματικότητα που ήρθε με τα Χριστούγεννα. Βέβαια, ξέρουμε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, που τον βάφτισε, τους γονείς της Παναγίας. Αυτή όμως, ο πρόδρομος, ολοκληρώνουν μία σειρά γεννήσεων της Παλαιάς Διαθήκης των προφητών. Όλοι οι μεγάλοι προφήτες γεννήθηκαν από γυναίκες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά και ήταν όλοι πολύ μεγάλης ηλικίας. Όλοι. Από τον Αβραάμ, την Άννα του Ελκανά, τη μάνα του Σαμουήλ, μέχρι τον πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, η Ελισάβη, τη μητέρα του, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και οι γονείς της Παναγίας. Αλλά αυτές είχαν σύζυγο. Υπάρχει δηλαδή μερική θεοφάνεια στο. Ενώ η Παναγία είναι πολύ μικρή και δεν έχει σύζυγο άνθρωπο. Δηλαδή κορυφώνει και ολοκληρώνει αυτές τις θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό θεωρείται τέλεια θεοφάνεια αυτή και ο πρόδρομος
που είναι ο τελευταίος σε αυτή τη σειρά, ο πατέρας του προδρόμου δεν πίστεψε ότι θα κάνει παιδί. Ήταν πολύ μεγάλη και η γυναίκα του, η Ελισάβετ, και έμεινε κοφάλαλος μέχρι να γεννηθεί. Το είχε πει, αν κάνω παιδί, να κουφαθώ. Και ήταν ιερέας του. Και γεννιέται 8 ημερών ο πρόδρομος και ξαναβρίσκει την ακοή του και την ομιλία του. Και έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόδρομος τον βαφτίζει, γιατί κορυφώνει αυτή τη σειρά της Παλαιάς Διαθήκης των Θεοφανιών και έρχεται η νέα πραγματικότητα. Και βέβαια όλα τα ιστορικά γεγονότα, η Ηρωδιάδα, η Σαλόμη, ο Ηρώδης Αντίπας, επί των ημερών του γίνονται αυτά, είναι γεγονότα τα οποία έχουμε και την ιστορία και μέσα εκεί έρχεται η θεολογία. Κλείνει πάντως σήμερα ένα 12ήμερο. Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο, μαζί από, 25, με τα Χριστούγεννα, από 25 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα είναι ακριβώς 26-27 να τα μετρήσουμε, είναι μπράβο. 12 μέρες. Βέβαια το 12, όταν μπήκε και το καινούργιο ημερολόγιο, είναι και λίγο συμβολικό και φτιαχτό, γιατί ήταν 12 οι Απόστολοι και 12 οι φυλές. Το 12 ήταν ιερός αριθμός των Εβραίων και το βάζουμε εμείς τις μέρες αυτές, που είναι η πρώτη, η καλύτερη θεοφάνεια, έτσι ώστε και αριθμητικά τους κλέβουμε τον αριθμό για τελευταία φορά. Γιατί μέσα από τους Εβραίους ήρθε ο Χριστός. Δηλαδή έχει και ιστορική αναφορά. Αλλά έρχεται η νέα πραγματικότητα. Και είναι πράγμα, το Άγιο 12ήμερο λέγονται τα Χριστούγεννα. Ή όπως το βρήκα εγώ, το τέλος του 12άρτου. Ναι, οι εορτές. Κάθε μέρα έχουν πολλές εορτές. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στην Εκκλησία κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη εορτή, την επόμενη μέρα γιορτάζει πάντα το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της εορτής. Δηλαδή στα Θεοφάνεια πρωταγωνιστεί ο πρόδρομος. Γι' αυτό αύριο είναι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Όταν έχουμε 25η Μαρτίου, πρωταγωνιστεί ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Την άλλη μέρα είναι το Αρχάγγελος Γαβρίλ. Κάθε φορά που έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, την επόμενη μέρα ή 25 Δεκεμβρίου, τα Χριστούγεννα, του Ιωσήφ, του Μνήστορο, στην άλλη μέρα. Ο Μνήστορ, αλλά δεν την παντρεύει την Παναγία, ο Ιωσήφ, είναι η άλλη μέρα. Γιατί πάντα πρωταγωνιστεί το πρόσωπο της ημέρας, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων δηλαδή. Δανάη, δεν μας πάει η καρδιά να τον διακόψουμε φροντίζει. Τον Ιωάννη σήμερα. Είναι... Είπα πολλά να ρωτήσετε. Όχι. Χυμαρώδης από τη σκοπιά του πληροφοριοδότη στη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί μας λες κάθε σου λέξη είναι και μια ιστορική πηγή. Ένα δεδομένο, ένα τετελεσμένο, ένα γεγονός, το οποίο πολλοί δεν γνωρίζουμε. Απλά ξέρουμε, θεοφάνεια... Γιατί κάπου αυτά μπήκα και σαν έθιμα μετά, σαν παράδοση. Μπράβο. Αλλά κρύβουν από πίσω. Εκεί που θα βρει κανείς τη βαθιά αλήθεια των εορτών είναι να ψάξει τον όρθρο αυτών των ημερών. Εκεί λέγονται όλα το πρωί. Γιατί ο όρθρος κάθε μέρα είναι διαφορετικός. Mm-hmm. Αυτές οι μέρες όλες, ενώ η Θεία Λειτουργία είναι πάντα ίδια. Ναι. Αυτές οι μέρες όλες και η Θεία Λειτουργία κάνουμε όποτε θέλουμε. Ενώ όρθρο κάθε μέρα έχουμε άλλον. Και πληροφορούν πάρα πολύ καλά για τα γεγονότα. Γι' αυτό όποιος θέλει να μάθει πολύ καλά, πάει νωρίς στην εκκλησία που θα ακούσει κάθε μέρα, όποια μέρα κι αν είναι, τι ακολουθεί. Η σημερινή όμως γιορτή είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Mm. Και δεν θα μπορούσαμε να μην την τιμήσουμε. Και κάθε λαός την τιμά διαφορετικά. Υπάρχουν κάποια έτσι ήθη και έθιμα, όπως έχουμε και εμείς στην Κρήτη, και θα φιλοξενήσουμε και μετά τρεις καταπληκτικές γυναίκες, οι οποίες θα μας φτιάξουν φωτοκόλληβα. Ποια άλλα έτσι ήθη ή έθιμα υπάρχουν, ή ανά την Ελλάδα, ή ανά τον κόσμο, που εμείς μπορεί να μην τα γνωρίζουμε. Ένα που έτσι έχει πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό, ότι πάμε στον ποταμό, παίρνουμε το νερό, αγιάζεται. Η Εκκλησία κάνει και το μεγάλο αγιασμό, γιατί ο Χριστός μπήκε στο νερό και εκείνη τη μέρα τα νερά, τα ύδατα του Ιορδάνη γύρισαν προς τα πίσω. Όχι εκεί που πήγαινε να πέσω στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι η αμαρτία. Mm-hmm. Ο καινούριος κόμμα και εστράφει στα οπίσω ο Ιορδάνης. Και πάντα το να πιούμε νερό, βουτάμε στη θάλασσα. Παίρνουμε το σταυρό, που ο σταυρός κανονικά δεν θα έπρεπε να ρίχνεται. Έχει να κάνει με τη σταύρωση. Αλλά για εμάς το βάπτισμα είναι μετοχή στο σταυρό του Κυρίου. Γι' αυτό ρίχνουμε σταυρό στα φώτα ή στα θεοφάνεια. Και κυρίως αυτό είναι το πρώτο και μεγαλύτερο που το κάνουμε όπου γης. Δηλαδή, όπου υπάρχει δηλαδή όχι μόνο χριστιανισμός, αλλά πέφτουμε μέσα στο νερό. Το ερώτημα με τα έθιμα είναι γιατί ο Χριστός έπρεπε να βαπτιστεί ενώ δεν είχε ανάγκη. Γιατί ο πρόδρομος είναι κατώτερός του. Σωστό και αυτό. Έπρεπε να κουμπίσει το νερό. Γιατί το νερό εκπροσωπεί όλη τη δημιουργία. Ενώ με το σώμα που πήρε, ακούμπησε εμάς. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Έπρεπε να αγιάσει. Εμείς δηλαδή πιστεύουμε ότι αγιάζονται και οι πέτρες. Και το νερό. Τα πάντα αγιάζονται. Και πώς το έδειξε ο Χριστός, ότι μπήκε μέσα στο νερό ενώ δεν χρειαζόταν. Γι' αυτό βάζουμε και το μωρό τρεις φορές μέσα στην κολυβήθρα στο νερό. Τα πάντα σε εμάς είναι αγιασμένα. Δεν αρκεί να αγιαστεί μόνο η έλογη φύση εμείς.
πρέπει να αγιαστεί και οι πέτρες και το νερό. Και το ότι αγιάζουμε το σπίτι και το βρέχουμε παντού. Σαν να το ραντίζουμε. Mm-hmm. Το ότι πίνουμε νερό αγιασμό. Από το γεγονό, ότι πέφτουμε στη θάλασσα οι κολυμβητές για να πιάσουν το σταυρό, έχει να κάνει, είναι έθιμα που σχετίζονται άμεσα με αυτή τη θεολογική αλήθεια. Και που φέτος δεν είχαμε την ευκαιρία να τα απολαύσουμε. Εγώ θέλω το σχόλιο σου. Θέλω το σχόλιο σου. Γιατί είδαμε και την απάντηση της Εκκλησίας της Κρήτης. Εμένα ηχηρό όχι, ότι πάμε με τα όσα συμφωνήσαμε πριν για τις γιορτές. Ναι, αυτό έχει να κάνει καθαρά με ένα νομικό θέμα, ότι η εγκύκλωση που βγήκε έλεγε και για την τελευταία μέρα του 12ημέρου. Επομένως, γιατί να μην έρθουν κάποιοι πιστοί, έστω και λίγες μέρες, ήταν καθαρά η διαφωνία στο νομικό κομμάτι. Αλλά γενικότερα ότι η Εκκλησία πάντα ακούει τον νόμο, τους γιατρούς, αλλά έχει και μια δική της αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτά που συμφωνούμε να τηρούνται. Αφού το είπαμε αυτό, τι πειράζει για μία μέρα. Επειδή εκκλησιάζονται 20 άτομα παραπάνω, σίγουρα δεν έχει γίνει κάτι. Η ενορία είναι πολύ μεγαλύτερη. Το 20 είναι κάτι, ας το πω, συμβολικό. Το δέχτηκε η Εκκλησία για να δείξει ότι κάνει ένα διάλογο καλής προαιρέσεως με την πολιτεία. Αλλά δεν σώζεται κάτι να έρθουν 25 ή 50 σε καμιά περίπτωση, αφού είναι και κλειστές οι εκκλησίες όλη αυτή την περίοδο. Ήθελε να δείξει ότι κάνει διάλογο, αλλά να τηρούνται και τα συμφωνηθέντε, γιατί και αυτή έχει ένα κύριο λόγο. Κατά τα άλλα, η πολιτεία σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα υπάρχει και ο λόγος των ιατρών. Και εμείς πάντα ακούμε την επιστήμη. Δεν κάνουμε πράγματα παράλογα, όπως και ο Χριστός είπε, να αποδώσετε αυτό που πρέπει στον Κέσσαρα. Δηλαδή, στον κόσμο αυτό. Η επιστήμη είναι των γιατρών. Το ότι υπάρχει πανδημία, εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Υπάρχει. Αυτό το λένε οι γιατροί. Αυτό μας λένε, αυτό υπακούμε. Αλλά ο αγιασμός έρχεται μέσα σε αυτή την πανδημία να πει το δικό του λόγο, τη δική του πραγματικότητα. Η εγκύκλειος και της Εκκλησίας Κρήτης, αυτό το νόημα είχε, και βέβαια η Εκκλησία της Ελλάδος, που έβγαλε πρώτη την αντίδραση με τον Αρχιεπίσκοπο, ότι ναι μεν συμφωνούμε σε αυτά που λέτε, αλλά έχουμε κι εμείς ένα δικό μας λόγο. Αφού συμφωνήσαμε, τηρήσαμε κι εμείς τα μέτρα. Εντάξει, εδώ θα μπορούσε να πει κανείς, έχουν γίνει τόσες υποχωρήσεις στο κομμάτι του εμπορίου, στο κομμάτι των σχολείων. Η αλήθεια είναι ότι και η Εκκλησία θα έπρεπε να έχει και αυτή το δικό της λόγο και να γίνουν δύο βήματα πίσω από την πολιτεία. Το κάνει αυτό πάντα, βέβαια, λέει και την παρουσία της Συνόδου. Εντάξει. Η θεολογία, ξέρετε, είναι πάντα το αλάτι του πολιτισμού. Δεν μπαίνει μέσα στα πράγματα να έχει δικό της λόγο στα κοσμικά ποτέ. Αλλά το αλατίζει. Λέει την αλήθεια, λέει αυτό το πράγμα, ότι αγιάζεται. Από εκεί και πέρα η ιατρική έχει το λόγο, η πολιτεία για τα νομικά έχει το λόγο και εμείς ακολουθούμε. Σαφώς. Και σίγουρα αυτό που είπαν... Θέλω να μου σχολιάσεις την αγάπη και το πάθος του κόσμου. Είδαμε, ας πούμε, εικόνες σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, κάποιοι θα το μεταφράσουν ότι ορισμένοι πιστοί ξέφυγαν, πήγαν να βουτήξουν στη θάλασσα, στο Θερμαϊκό εκεί, στα δικά σου εδάφη, ναι, στα πάτρια εδάφη. Έτσι, στον κόκκινο πύργο, στο λευκό το πύργο. Ναι, στο λευκό. Κάποτε ήταν κόκκινο, λευκό. Στο λευκό τον πύργο πήγαν να ρίψουν τον σταυρό, να τελέσουν κατά κάποιο τρόπο το έθιμο. Βρέθηκε η αστυνομία. Δηλαδή, εγώ θέλω περισσότερο να μου σχολιάσω όχι τα γεγονότα αυτά που συνέβησαν και αυτά που είδαμε, αλλά το πάθος του κόσμου το να επιστρέψει τελικά επιτέλους πίσω στο ναό. Δείχνει ότι έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Αυτό αντιλαμβάνεσαι. Δεν λέμε ότι αγαπάει και την Εκκλησία. Μιλάς με κόσμο, γι' αυτό στο λέω. Αλλά και επειδή αυτό το έθιμο, το να πέφτουμε στη θάλασσα, επειδή είπαμε για τα έθιμα, είναι το πιο δυνατό που έχει η Εκκλησία για να μεταφράσει μέσα από λαϊκά έθιμα τη βαθιά θεολογία της. Ότι βουτούν όλοι στο νερό, να πιάσουν το σταυρό και παίρνουν την ευλογία. Αυτό εκπροσωπεί πάρα πολύ βαθιά λαϊκή αντίληψη με βαθιά θεολογία. Έλειψε στον κόσμο και ειδικά εκεί ήθελε να δείξει αυτή την και την αγάπη του για την Εκκλησία και το πόσο όμως έχει κουραστεί νομίζω από την πανδημία. Σίγουρα είπαμε η αστυνομία έχει τον πρώτο λόγο, αυτή θα μας πει τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Αλλά η αστυνομία έρχεται, επικυρώνει μια πραγματικότητα που υπάρχει, που είναι η Ορθοδοξία και έχει μπει πολύ βαθιά στα έθιμά μας. Και ειδικά όμως τα φώτα που είναι μια πολύ βαθιά θεολογική ορτή. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι όπως είναι οι χειμερινοί κολυμβητές ή οι πιστοί άνθρωποι που περιμένουν πώς και πώς αυτή την ημέρα για να έχουν την ευκαιρία να βουτήξουν στο νερό και να πιάσουν το σταυρό, γιατί έτσι θεωρούν ότι και η χρονιά μεγάλη τους ευλογία. Θα πάει καλύτερα. Βέβαια, μεγάλη ευλογία, μεγάλη φώτιση. Ναι, ούτε και εμείς δεν ελέγχουμε αυτοί που θα πέσουν στο νερό αν είναι όλοι Ορθόδοξοι. Μπορεί και μείνει πολύ. Ναι, σίγουρα, ναι. Εμείς όλους δίνουμε το σταυρό γιατί δεν είναι η θεία ευχαριστία. Οπότε και να μην είναι βαπτισμένος, φυλάει το σταυρό, του δίνει
ο επίσκοπος την ευλογία, όποιος θέλει βουτά. Είναι και ένας τρόπος για να πούμε την αλήθεια του σαν ιεραποστολή και σε άλλους ανθρώπους που δεν είναι ίσως και βαπτισμένοι τα πρώτα χρόνια της Αλβανίας όταν έπεσε το καθεστώς. Ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είχε πει ότι κάθε και μουσουλμάνοι έπεφταν, σε όλους έδινε την ευλογία. Είναι πολύ ωραίος τρόπος το βάπτισμα και το νερό. Άλλωστε το βάπτισμα είναι και το εισαγωγικό για να μπει κάποιος στην Εκκλησία. Εμείς με το βάπτισμα λέμε και άλλα θέματα στη θεολογία. Ένας Ρωμαιοκαθολικός που θέλει να γίνει Ορθόδοξος δεν τον ξαναβαπτίζουμε. Θεωρούμε το βάπτισμα των Ρωμαιοκαθολικών έγκυο. Κάνουμε μόνο το χρήσμα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο. Φως μία φορά. Ναι, δηλαδή, δεν χρειάζεται. Είναι αρκετή. Δηλαδή λέει η Εκκλησία ότι με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είμαστε σε διάλογο. Κάποτε ήμασταν μαζί. Πώς το δείχνει πολύ πρακτικά. Δεν ξαναβαπτίζει Ρωμαιοκαθολικούς, ναι. Αλλά κάνει το χρήσμα. Που είναι χρήσμα, η ενεργό. Βέβαια. Και με αυτόν τον τρόπο τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ότι τα μυστήρια των Ρωμαιοκαθολικών τα αναγνωρίζει δυνάμει. Όχι ενεργία. Το ενεργία είναι με το χρήσμα. Κανένας ιερέας δεν θα ξαναβαπτίσει ένα Ρωμαιοκαθολικό. Δηλαδή, αυτή η πραγματικότητα του βαπτίσματος δείχνει και μέσα στη σύγχρονη εκκλησιαστική πράξη μια βαθιά θεολογία. Πώς το δείχνει με το βάπτισμα. Όχι μόνο με αυτό ότι πολλοί μουσουλμάνοι μπορούν να πέσουν στο νερό και θα τους δώσει την ευλογία. Χωρίς να έχουν βαπτιστεί. Mm. Δεν είναι θεία ευχαριστία. Γιάννη, έρχεται πιο κοντά ο κόσμος τώρα με την Εκκλησία, με τη θρησκεία, με τον Χριστό. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και τη δοκιμασία που περνάει, ποιος είναι ο σφιγμός που αντιλαμβάνεσαι, που παίρνεις, πρώτον και δεύτερον, διαβάζαμε πρόσφατα με τη Χριστιανά ένα άρθρο ενός πολύ γνωστού Έλληνα καθηγητή του Χάρβαρντ στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική, που τι είπε, ότι την επομένη της πανδημίας, με βάση τα δεδομένα και με βάση το τι έχει συμβεί σε προηγούμενες, ναι, προγενέστερες πανδημίες, ο κόσμος μετά το πέρας της πανδημίας απομακρύνθηκε από το Θεό του. Ναι. Δεν ξέρω πώς, αν τα βλέπει αυτά η Εκκλησία και αν από τώρα προσπαθήσει με κάποιο τρόπο το, κοιτάξτε, αυτό το να συγκρατήσει. Ναι. Θα μου πεις, ο Θεός είναι μέσα μας, το, ναι, λέγαμε και προηγουμένως, και από εμάς εξαρτάται το πόσο δυνατό θα είναι όλο αυτό. Αλλά η Εκκλησία το αντιλαμβάνεται ενδεχομένως με όλο αυτό τον αποκλεισμό και τον εγκλεισμό. Η επόμενη μέρα, θες να πεις, θα είναι πολύ διαφορετική. Προφανώς. Η Εκκλησία σε αυτό έχει μια βαθύτατη εμπειρία και μεγάλη πείρα, ειδικά όταν ήταν η Οθωμανική, όπου όταν ερχόταν η επόμενη σελίδα, είχε βρει τρόπους για να ξαναπροσεγγίσει ιεραποστολικά τον κόσμο, που είναι τα ίδια της τα μυστήρια. Το γεγονός δηλαδή ότι ξέρει, όπως είπαμε στο βάπτισμα, επιτρέπει στον κάθε ένα να πέσει στο νερό, να πιέσει το σταυρό, χωρίς να είναι βαπτισμένος. Ή να δεν ξαναβαπτίζει τους Ρωμαιοκαθολικούς, ενώ σε άλλα δόγματα δεν έχει αυτή την τακτική. Όταν θα έρθει η επόμενη μέρα, έχει τρόπους μέσα από τα μυστήρια και από τον τρόπο που γίνεται να ξαναμιλήσει στον κόσμο όπως μιλάει πάντοτε. Δηλαδή, ποτέ δεν σταματούν οι ακολουθίες, ακόμα και αν είναι κλειστές οι πόρτες. Γίνεται. Δεν θα ξεχάσει κανείς πώς γίνεται η Θεία Λειτουργία. Ποτέ δεν σταματά να δίνει τα μυστήριά της ακόμα και όταν απαγορεύει η πολιτεία. Παραδείγματος χάρη, ραντίζει όλα τα σπίτια απ' έξω και ας μην βγει ο κόσμος. Ο ιερέας ραντίζει και τα χωράφια. Η Θεία Ευχαριστία έχει κρυμμένη πάντα Θεία Ευχαριστία όπου πάει στους αρρώστους. Μόλις πει κάποιος, τρέχει, έχει έτοιμη, δεν ξανακάνει εκεί την ώρα λειτουργία, στο αρτοφόριο ή από την Κυριακή. Ή δίνει το αντίδωρο πάλι σε όλους. Δεν δίνει μόνο σε Ορθοδόξους. Έχει τρόπους για να προσεγγίσει σε όποιο κράτος είμαστε και σε όποιο λαό είμαστε, ό,τι πρόβλημα και αν έχει, την επόμενη μέρα πάλι τα μυστήρια. Όταν είχαμε πανδημίες και μέσα στο Βυζάντιο, επί Ιουστινιανού, που πέθανε σχεδόν όλη η Κωνσταντινούπολη, έχουμε πανδημία στο Βυζάντιο, χάθηκαν ολόκληρες πόλεις. Είχε άλλη πόλη δίπλα με τον ίδιο επίσκοπο. Μετέφερε την επισκοπή στη διπλανή πόλη. Ή φρόντισε να διαβάζει, να έχει περισσότερους ιερείς, ο Θεός φυλάξει, αλλά στα κημητήρια. Δηλαδή βρίσκει τρόπους μέσα από την παράδοσή της, που είναι μακραίωνη, να προσεγγίζει χωρίς κήρυγμα, να κάνει κήρυγμα με άλλο τρόπο. Πώς θα δώσει τον αγιασμό, πώς. Έχει ανακηρύξει αγίους που δεν βαπτίστηκαν ποτέ. Ένας τρόπος για να προσεγγίσει τους πάντες. Αγιάζει τα κήτη της θάλασσας. Έχει και ειδική ιστορία με τον Ιωνά στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η πραγματικότητα με τα μυστήρια, όποιο πρόβλημα και να έρθει, την Εκκλησία τη βρίσκει πάντα έντονη. Έτοιμη, γιατί είναι 20 αιώνων.
αγιάζει το χώμα, τον κεκοιμημένο, τον άρρωστο. Έχει ειδική ευχή για τη λεχόνα. Ειδική ευχή για τον έτοιμο θάνατο. Κανονικά. Το ευχέλαιο το κάνουμε εμείς όποια μέρα θέλουμε. Στις πρώτες μέρες του χριστιανισμού ήταν για τους ετοιμοθάνατους. Και η Εκκλησία είπε, ο κάθε άνθρωπος, όποια μέρα και 5 χρόνων, μπορεί να κινδυνεύει. Και κάνει το ευχέλαιο χωρίς να ρωτήσει. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το κάνει μόνο στην επιθανάτιο κλίνη, λίγο πριν πεθάνεις. Το μετέφερε από εκεί, παντού, σε κάθε ηλικία, σε κάθε στιγμή. Είναι μια απάντηση όταν θα έρθει το πρόβλημα. Ή ότι η εξομολόγηση ήταν δημόσια και την έκανε μόνο προσωπική, ατομική. Αυτό σημαίνει ότι είδε κάποια, ήθελε να πει, γιατί ο καθένας στην πρώτη χριστιανική εκκλησία μπορούσε να πει τα πάντα. Καθώς προχωρούσαν οι αιώνες, δεν μπορούσε να το πει. Σίγουρα. Βρήκε λοιπόν αυτό το θέμα. Μάλιστα. Έτσι κάνει και πάντοτε, δηλαδή στην επόμενη μέρα η εκκλησία είναι έτοιμη, όχι από τους νυν ιεράρχες ή θεολόγους, από τη μακραίωνη παράδοση που είναι αγιασμένη, να ξέρει πώς θα βρει τρόπους για να μιλήσει. Θα μου πεις και αυτοί οι επιστήμονες οι οποίοι κοιτούν την επόμενη μέρα και πατούν πάνω σε ιστορικά δεδομένα και ιστορικά τετελεσμένα, σίγουρα έχουν το δικό τους λόγο, αλλά ιστορικά τετελεσμένα έχει και η Εκκλησία. Βέβαια, έχει και ένα κόλπα, στο πω, η Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, ποτέ δεν αναλαμβάνει η ίδια κοσμική εξουσία. Ενώ έχει δική της διοίκηση, ποτέ δεν μετέχει. Και σήμερα οι ιερείς δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ούτε βουλευτές ούτε πουθενά. Είναι μακριά από όλα τα του κόσμου. Ακόμα και με το ένδυμα, το εξωτερικό, με το ράσο, με την αμφίεση. Γιατί είναι κάτι άλλο. Ενώ ζει μέσα στον κόσμο, ποτέ η ίδια δεν αναλαμβάνει εξουσία. Αυτό την έχει σώσει ακόμα και από στιγνές αυτοκρατορίες. Είτε ρωμαϊκές, είτε βυζαντινές, ακόμα και από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα που τον βάφτιζε, ήταν πάντα μακριά του σε απόσταση. Μάλιστα. Έτσι θα γίνει και εδώ. Έτσι θα γίνει, είναι έτοιμη σύνοδος να πει την, χωρίς να διαφωνεί κοσμικά, γιατί και η έντονη διαφωνία πάντα είναι λίγο ύποπτη. Μπορεί να θες εσύ να πάρεις την εξουσία και να... Α, υπάρχει και βέβαια. Και αυτή η εκδοχή, υπάρχουν και ιδεολογίες, μπορεί κάποιος να τις σκεφτεί. Και ιδεολογίες κοσμικές που μοιάζουν πάρα πολύ με τον χριστιανό. Ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός, αλλά αυτοί το λένε για να πάρουν αυτή την εξουσία. Εμείς δεν το λέμε γι' αυτό. Είναι πάντα μακριά από αυτά. 2,5 ώρες θα ήθελα. Ενώ μπορεί να είναι τέτοιμη στην εκπομπή. Τι άνοιξε μεγάλη συζήτηση. Είπαμε πολλά, μίλησα πολύ. Τα λες πολύ ωραία. Ακόμα και τα μικρά παιδιά μπορούν να καταλάβουν. Ορθόδοξος λόγος κάθε Κυριακή. 4,5 ώρα με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου. Μέχρι να είναι πολύ καλύτερα τώρα βέβαια. Αναρώ, πηγαίνει πολύ καλά. Και μέχρι πρώτα ο Θεός να ξαναγυρίσει κοντά μας, θα την κάνουμε. Χάρη ψυχή μου προχθές που τον είδα που... Ναι, και στο παράθυρο. Βέβαια. Και ήταν ο άνθρωπος. Και μας μίλησε 2 φορές στην εκπομπή. Μπράβο. Από τα χέρια του οποίου πέρυσι, τέτοιο καιρό, έλαβα το φλουρί ήταν... της πίτας. Ναι, το θυμάμαι. Κόψε με την πίτα μετά την εκπομπή 7 Ιανουαρίου και το κέρδισε ο Λευτέρη. Πιστεύω να σου βγήκε σε καλό. Την αγάπη μας, τον Σεβασμιότατο, να είναι πάντα γερός, δυνατός και πάντα ψηλά το κεφάλι και ανεντρανιστά, που λέει και ο ίδιος. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας. Να είσαι καλά, Ιωάννη. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Γιορτές να έχουμε, να έρχεσαι εδώ στον καναπέ μας. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περίπτωση που ξεχαστούμε, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε έχουμε στην καρδιά μας. Ναι, αμοιβαία. Τα τηλέφωνα πολύ. Είναι άστο. Ευχαριστώ πολύ και εσείς πάντα μεγάλες επιτυχίες. Να σε καλά.